Δεν ξεκινάμε τις καλύτερες προϋποθέσεις η νέα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αφού σε συνάντηση που είχε χθες η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος με τον Υπουργό Παιδείας για τα προβλήματα, επέβη άκαρπη και προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις όπως και οι συναδελφοί τους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν έχει δοθεί λύση σχετικά με τις αποσπάσεις, την κάλυψη των κενών αλλά και τη μεταφορά των μαθητών, η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Πύργου Ολυμπίας, κυρία Βικτωρία Βασιλοπούλου, σε τηλεφωνική μας συνομιλία τόνισε. Το κύριο θέμα ήταν οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις, διότι φτάσαμε τη Δευτέρα να πρέπει να πάμε στα σχολεία μας και πάρα πολλοί άνθρωποι να μην ξέρουν τι θα κάνουν, που θα πάνε. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία είχαμε μέχρι τώρα, οι μετατάξεις και αποσπάσεις θα γίνονταν πρώτα σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και μετά πανελλαδικά. Αυτό όμως, αυτές οι καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί και έχουν παρουσιαστεί έχουν συνέπειες, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια τις αποσπάσεις που χρειάζονται εντός πίστε και αντιλαμβάνεστε ότι το δεδομένο είναι ότι μπορεί, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό και πιθανό ενδεχόμενο να έχουμε προβλήματα ακόμα και μετά τις 11 του μήνα που θα πρέπει να έρθουν μαθητές στα σχολεία μας. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα είναι στις θέσεις τους. Γιατί στην πραγματικότητα θα υπάρχουν πάλι κενά, θα πρέπει να καλυφθούν αυτά τα κενά. Μπορεί να μεταξύ δεν είναι μόνο τα κενά που υπάρχουν γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες μετακυλούνται και στις διευθύνσεις και στην περιφέρεια προφανώς. Αλλά έχουμε και άδειες και ίσως έχουμε και τέτοια θέματα τα οποία επίσης οφείλουν να καλυφθούν. Και αυτά προκύπτουν και στη διάρκεια. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα άλλο θέμα. Έχουμε συναδέλφους που ανακοινώθηκαν σήμερα τα ονόματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι στο παραπέντε μεσολαβήσαν ότι και την πρώτη στη δεύτερη υποτίθεται πρέπει να είναι στη θέση τους. Αντιλαμβάνεστε, αν κάποιοι από αυτούς έχουν μετακινηθεί όχι σε επίπεδο ονομάδα, σε επίπεδο περιφέρειας. Είναι σημαντικό αυτό με βάση τις δηλώσεις. Δεν είναι δυνατόν, γιατί να σας πω κάτι, όταν έχουμε. Υπάρχουν οι ίδιες δηλώσεις, έτσι δεν είναι για κάποια περιοχή ενδεχομένως. Κάποιος έχει περισσότερο μάρει από κάποιον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις, δηλώσεις όπως ακριβώς τέθηκαν. Είναι έτσι, δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι μας αυτή τη στιγμή και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Διότι πρέπει να μετακινηθούν στα σχολεία της περιοχής στην οποία θα πάνε, πρέπει να αντιμετωπίσουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι πράγματα που φέρνουν μια εξαιρετική αναστάτωση. Και αυτοί προφανώς είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές. Και να πω και κάτι άλλο, έτσι σαν ανθρώπινα, τελείως ανθρώπινα, δεν έχει νόημα να έχουμε ένα ξύλινο λόγο συνδικαλιστικό. Είναι και το ανθρώπινο στοιχείο, γιατί αυτό μετράει. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαρτιά. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Το σημαντικό είναι να έρχονται στην άλλη φάση πρωτοβάθμια από μια τελείως διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης με άλλες ηλικιακές ομάδες να εργαστούν στην πρωτοβάθμια με μικρά παιδάκια. Ξέρετε αυτός, τους ανθρώπους αυτούς ότι τους δίνει επιπρόσθετες ευθύνες. Για οι ίδιοι να δουν πώς θα χειριστούν το θέμα, πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την ηλικιακή ομάδα, πώς θα πρέπει πλέον να συμπεριφέρονται σε αυτά τα δεδομένα, στα καινούργια πράγματα. Θα μου πείτε, είμαστε εκπαιδευτικοί. Η επιστήμη μας είναι δυναμική επιστήμη. Δεδομένο. Αλλά φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια εξειδίκευση κάπου αλλού. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί. Οι καθηγητές δεν είναι παιδαγωγοί πρώτιστα. Έχουν μια εξειδίκευση, μια ειδικότητα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Λοιπόν. Που σημαίνει ότι φανταστείτε και σε προσωπικό επίπεδο το άγχος που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, το που πηγαίνουν, το τι θα γίνει με τα παιδιά τους. Σήμερα ανακοινώνονται και οι βάσεις. Έχουν ανακοινωθεί ήδη. Λοιπόν, φανταστείτε να έχουν και ένα κάτι επιπρόσθετο ακόμα. Διότι δεν μιλάμε για νέους συναδέλφους στην προκειμένη περίπτωση. Νέους λέγονται δεν είναι 25 και 30, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς. Είναι άνθρωποι που είναι σε μια διαφορετική ηλικία. Και σκεφτείτε την υποχρηματοδότηση μέσω των σχολικών επιτροπών. Σκεφτείτε κάποια νέα δεδομένα που έχουμε στους Δήμους. Σκεφτείτε το γεγονός ότι όλοι οι Δήμοι της χώρας δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι είναι περιφερειωμένοι και έχουμε δυστοκίες σε κάποια θέματα. Υπάρχουν άλλοι Δήμοι που κινούνται πιο γρήγορα, ανάλογα το προσωπικό. Σήμερα άκουσα τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος είπε ότι ένα μέρος, συγγνώμη, τον Υφυπουργό της Διεύθυνσης Εταιρικών, ότι ενδεχομένως να έχουμε και κινητικότητα πάλι στους Δήμους, διότι τώρα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των δομών πλέον από το Υπουργείο για τους Δήμους, που σημαίνει ότι μπορεί και εκεί να έχουμε αναδιάρθρωση προσωπικού. Και όλα αυτά, από τη στιγμή που τα σχολεία
και είτε είναι στην πρωτοβάθμια είτε είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι στην, ανήκουν στη διοικητοδοσία των Δήμων, των Σχολικών Σχολικών Επιτροπών, αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε μείωση ή μετακίνηση προσωπικού κλπ. Θα έχουν και αυτό πρόβλημα. Μετά έχουμε πρόβλημα στι καθαρίστρε, πρόβλημα στο πτυριακό των σχολείων. Τα είχαμε θέσει αυτά και από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Διότι στα περιφερειακά σχολεία και του Δήμου μα ακόμα και του Πύρου και τη Ολυμπία που εκτείνεται ο Σύλλογο Δασκάλων Υπηαγωγών, υπάρχει μια πλειονότητα μαθητών μετακινείται. Αυτή τη στιγμή τι θα κάνουμε αυτούς τους μαθητές. Από το σχολείο του Σμύρα το οποίο έχει κλείσει, από την Καυκανιά, από όμορα σχολεία, γιατί εμείς δεν έχουμε ζώνες στο Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας για παράδειγμα, οι αποστάσεις με περιοπίου Σμύρα Φερρυππίν δεν είναι 5 χιλιόμετρα, είναι λιγότερο από 5. Υπάρχουν διαφορετικά ωράρια που σχολάνε τα παιδάκια. Άλλα από τα παιδάκια στην υπηρεσία θα σχολάσουν από τις 12 μέχρι τις 12.30, τις 1η Δευτέρα Δημοτικού 12 και 25. Τα παιδιά του Δημοτικού 1η Δευτέρα, Τρίτη Τετάρτη, 5η Έκτη, κάποιες μέρες σχολάνε μία και τέταρτο. Όταν όμως κάνουμε τη δεύτερη ξένη γλώσσα για 2 ώρες την εβδομάδα, οι 2 τελευταίες τάξεις σχολάνε στις 2 η ώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για την περιφέρεια και για τη μετακίνηση μας αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο πολλά παιδιά να μένουν μέσα το μεσημέρι μέσα στο σχολείο, στον χώρο του σχολείου. Κάτω από ποιες συνθήκες και πώς. Είναι λογικό ένα παιδάκι 12, που σχολάει 12 και 25 και είναι στην πρώτη δημοτικού, που τώρα ξεκινάει να μένει στο σχολείο κάποιες ώρες. Δηλαδή είναι πράγματα που μπορεί να ακούγονται περίεργα ή δεν ξέρω πώς, αλλά στην πραγματικότητα έχουν κάποιες συνέπειες. Συνέπειες και για το παιδί και για το γονείο και το ίδιο το σχολείο. Είναι πάρα πολλά. Και να σας πω κάτι, το λυπηρό είναι ότι η κοινωνία εισπράττει αυτή τη συνέπεια. Μετακυλούμε το πρόβλημα από την ηγεσία, το μετακυλούμε στον κόσμο, στην κοινωνία. Αυτή είναι η ένοχη, η κακή. Δεν θα είμαι τελευταία που θα σας πω ότι δεν υπήρχαν στρεβλώσεις στην παιδεία, στο παιδευτικό σύστημα. Δεν θα πω κάτι άλλο, αυτό που με αφορά. Κλείνω να μην υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Όμως το ζήτημα είναι ποιο. Όταν κάνουμε μεταρρυθμίσεις, όπως θέλουν να ονομάζονται αυτές, συσταγωγικά αν θέλετε τη λέξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όταν λοιπόν επιδιώκουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, υπό ποια πίεση, υπό την πίεση του χρόνου, υπό την γίνεται μια δέσμευση η οποία είναι πλέον μνημονιακή και από ένα σημείο και μετά έχει να κάνει με οικονομικούς όρους και αριθμούς στατιστικούς, οι οποίοι δεν θα λέγω ότι πάντοτε είναι και πολύ συνεπείς, γιατί διαβάζετε στο διαδίκτυο, διαβάζετε πληροφορίες, ξέρετε τι έγινε με την ΕΛΣΤΑΤ, ξαναβγαίνει το θέμα στην επικαιρότητα. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική συνειδητή διαδικασία, τότε πολύ φοβάμαι ότι η μεταρρύθμιση δεν ξεκινά για να αλλάξει το σχολείο, το πρόσωπό του και να κάνει καλύτερες τις δομές στους θεσμούς. Έχει άλλον προορισμό.